Ευχαριστούμε για το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο συνδυάζει από πολλές απόψεις τα όσα συμβαίνουν και μπορούν να συμβούν στον εγκέφαλο. Ακούγοντας την προηγούμενη ομιλία, αν ήξερα ότι θα ήταν έτσι τόσο ενδιαφέρουσα, ίσως να άλλαζα τον τίτλο της ομιλίας μου και να αναφερόμουν στη γνωστική αποκατάσταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στις πολιτικές ιδεολογίες, ίσως. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει και διαστάσεις Orwell. Με την έννοια ότι μπορεί κανείς απεικονιστικά να καθορίσει την πολιτική ιδεολογία ενός ανθρώπου και να εφαρμόσει στη συνέχεια τη γνωστική αποκατάσταση προκειμένου να την αλλάξει. Θα αναφερθώ όμως σε κάτι πιο κοντινό στην σημερινή, στη σύγχρονη ψυχιατρική, στο τι γίνεται στον τομέα της γνωστικής αποκατάστασης στη διπολική διαταραχή και το εάν υπάρχει κάποια διαφορά στο να χρησιμοποιείς μεθόδους γνωστικής αποκατάστασης σε χαρτί και μολύβι σε σχέση με το να χρησιμοποιείς μεθόδους γνωστικής αποκατάστασης με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να πούμε ότι πλέον οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν αντικαταστήσει το χαρτί και το μολύβι στη γνωστική αποκατάσταση. Ας ξεκινήσω όμως με τις κατηγορίες των γνωστικών λειτουργιών. Αυτές είναι οι βασικές κατηγορίες των γνωστικών λειτουργιών και χωρίζονται στις ψυχρές γνωστικές λειτουργίες. Εδώ ανήκει και η μνήμη εργασίας, όπως επίσης και η ικανότητα συλλογισμού. Και επιπλέον, εκτός από τις ψυχρές γνωστικές λειτουργίες, έχουμε και τις θερμές γνωστικές λειτουργίες, οι οποίες αφορούν σε μεταβλητές προσωπικότητας, της συναισθηματικότητας και στις θερμές γνωστικές λειτουργίες ανήκουν παράγοντες που επηρεάζονται από το άγχος και από την κατάθλιψη. Υπάρχει η κοινωνική γνωσία, η οποία είναι κάτι σημαντικό να αναφέρουμε, γιατί η κοινωνική γνωσία τι σημαίνει. Σημαίνει η ικανότητα ενός ανθρώπου να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του, να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, να αντιλαμβάνεται τις δικές του σκέψεις, αλλά να καταλαβαίνει και το πώς σκέφτεται ο άλλος. Και υπάρχουν διάφοροι τομείς της κοινωνικής γνωσίας. Η κοινωνική γνωσία είναι σημαντική, γιατί φαίνεται ότι είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στη γνωστική λειτουργία, στις ψυχρές γνωστικές λειτουργίες, στη μνήμη μας, στην προσοχή μας, στην ευφυΐα μας και στη λειτουργικότητα. Μπορεί δηλαδή μια καλή κοινωνική γνωστική λειτουργία να διορθώσει ελλείμματα τα οποία υπάρχουν στις ψυχρές γνωστικές λειτουργίες. Κάποιος, για παράδειγμα, μπορεί να μην συγκεντρώνεται τόσο καλά, να μην θυμάται τόσο καλά, ωστόσο αυτό να μπορεί να το καλύπτει στις κοινωνικές του σχέσεις και στο επάγγελμά του, με αποτέλεσμα να έχει καλύτερη λειτουργικότητα ή και το αντίστροφο. Αυτά που έδειξα προηγουμένως είναι οι παράγοντες της κοινωνικής γνωσίας. Να αναφέρω λίγο για τις εκτελεστικές λειτουργίες, που είναι οι ανώτερες, θα έλεγα, γνωστικές λειτουργίες. Είναι ο μαέστρος της ορχήστρας των γνωστικών λειτουργιών. Οι εκτελεστικές ή επιτελικές λειτουργίες διακρίνονται σε λειτουργίες αυτορύθμισης που αφορούν στο τόλα. Για παράδειγμα, έχουμε την αναστολή της απάντησης. Μπορεί αυτή τη στιγμή να πεινάω, αλλά δεν πηγαίνω να φάω γιατί έχω την ομιλία. Η γνωστική ευελιξία είναι άλλη μία επιτελική γνωστική λειτουργία και η συναισθηματική ρύθμιση. Εκτός από τις λειτουργίες αυτορύθμισης, οι εκτελεστικές λειτουργίες συμπεριλαμβάνουν και τις μεταγνωστικές λειτουργίες, τη γνώση της γνώσης δηλαδή. Και εδώ ανήκει η μνήμη εργασίας, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η παρακολούθηση της επίδοσης του ίδιου του ατόμου κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας, το λεγόμενο στα αγγλικά monitoring. Υπάρχουν γνωστικά ελλείμματα στις ψυχικές διαταραχές. Είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι υπάρχουν γνωστικά
ελλείμματα. Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται, οι διαφορές, θα δείξω παρακάτω και μία διαφάνεια, είναι κυρίως ποσοτικές και λιγότερο ποιοτικές. Βλέπετε λοιπόν την διαφάνεια. Τα περισσότερα γνωστικά ελλείμματα υπάρχουν στη σχιζοφρένεια, ωστόσο και οι υπόλοιπες ψυχικές διαταραχές, αλλά και νευρολογικές διαταραχές, και αυτές χαρακτηρίζονται από ελλείμματα. Στην περίπτωση των ψυχικών διαταραχών, τα ελλείμματα αυτά ποσοτικά είναι λιγότερα σε σχέση με την σχιζοφρένεια. Ίσως και αυτό να εξηγεί και τη διαφορά στη λειτουργικότητα των ασθενών που πάσχουν από άλλες ψυχικές διαταραχές πέραν της σχιζοφρένειας. Γνωρίζουμε ότι η σχιζοφρένεια συνδέεται συνήθως με την μεγαλύτερη λειτουργική έκπτωση και γνωρίζουμε ότι υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στα γνωστικά ελλείμματα και στα λειτουργικά ελλείμματα. Και μάλιστα η σχέση ανάμεσα στα γνωστικά ελλείμματα και στα λειτουργικά ελλείμματα είναι πολύ ισχυρότερη από τη σχέση ανάμεσα στα συμπτώματα και στα λειτουργικά ελλείμματα. Άρα λοιπόν, το ότι στην σχιζοφρένεια έχουμε μεγαλύτερα ελλείμματα στις γνωστικές λειτουργίες, όπως φαίνεται και από αυτόν τον πίνακα, αυτό ερμηνεύει και τα μεγαλύτερα λειτουργικά ελλείμματα. Στη διπολική διαταραχή η λειτουργικότητα συνήθως είναι καλύτερη από τη σχιζοφρένεια, γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπετε ότι σε διάφορους τομείς η γνωστική επίδοση είναι καλύτερη, όπως για παράδειγμα στον τομέα της μνήμης εργασίας ή στον τομέα των επιτολικών λειτουργιών, των εκθεριστικών λειτουργιών, στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Εδώ βλέπετε μία διαφάνεια παλιότερη, το 2010, η οποία συγκρίνει την σχιζοφρένεια, τη διπολική ψύχωση και τη διπολική μανία. Σχετικά με τη συνολική, με τη γενική νοητική ικανότητα, βλέπετε ότι στην σχιζοφρένεια έχουμε τη μεγαλύτερη μέση έκπτωση, όπως αυτή εκφράζεται με σταθερές αποκλίσεις. Βλέπετε εδώ ότι είμαι μεγέθη αποτελέσματος. Βλέπετε λοιπόν ότι στη σχιζοφρένεια η μέση έκπτωση της συνολικής νοητικής ικανότητας, του συνολικού σκορ στο IQ, είναι γύρω στη μία σταθερή απόκληση πιο κάτω. Δηλαδή, αν το μέσο IQ είναι 100, στη σχιζοφρένεια το μέσο IQ είναι 15 μονάδες πιο κάτω. Βλέπουμε ότι φαίνεται ότι η έκπτωση υπάρχει και στην διπολική διαταραχή, στην φάση της μανίας. Η έκπτωση αυτή όμως είναι μικρότερη, αλλά έκπτωση υπάρχει και στην καταθλιπτική ψύχωση. Βεβαίως, αντίστοιχα είναι και τα ευρήματα σχετικά με τα ελλείμματα των επιμέρους γνωστικών λειτουργιών. Στη σχιζοφρένεια έχουμε τα μεγαλύτερα ελλείμματα. Ακολουθεί η καταθλιπτική ψύχωση και στη συνέχεια έρχεται η διπολική μανία. Βέβαια, να πούμε ότι για να κάνει κάποιος ένα τεστ γνωστικών λειτουργιών πρέπει να είναι σε μια κατάσταση που μπορεί να συνεργαστεί. Επομένως, εξαιρούνται προφανώς οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε οξία διέγερση. Εδώ βλέπετε μια υπενθύμηση για τα μεγέθη αποτελέσματος που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν εδώ την διαφάνεια και που χρησιμοποιούμε συνήθως σήμερα στις μελέτες. Στη σχιζοφρένεια τα γνωστικά ελλείμματα αποτελούν πυρηνικά συμπτώματα στην όσο. Δεν φαίνεται ότι σχετίζονται τόσο στενά με τα συμπτώματα, τα υπόλοιπα συμπτώματα και δεν απαντούν ικανοποιητικά στις υπάρχουσες θεραπείες. Είπα προηγουμένως ότι συνδέονται με τη λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών και είναι γενικευμένα ελλείμματα που αποτυπώνονται στη συνολική νοημοσύνη, αλλά εκφράζονται σε όλους σχεδόν τους γνωστικούς τομείς. Τώρα, στη μείζωνα κατάθλιψη, βλέπουμε και εδώ ότι πραγματικά υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα. Τα ελλείμματα αυτά είναι λιγότερα, είπαμε προηγουμένως, από τη σχιζοφρένεια. Στην οξία κατάθλιψη, για παράδειγμα, σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, φετινή μελέτη, υπάρχει μείωση στην επίδοση, στην ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, στη λεκτική μάθηση και στη λεκτική μνήμη, στην οπτική μάθηση και στην οπτική μνήμη.
βλέπετε ότι υπάρχουν ελλείμματα και κατά τη διάρκεια της ύφεσης της κατάθλιψης. Τα ευρήματα στην οξία φάση αφορούν κυρίως στην μάθηση, στη μνήμη και στην ταχύτητα επεξεργασίας. Επιμένουν, βλέπουμε όμως, τα ελλείμματα και κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Τώρα, άμα εξετάσουμε τα γνωστικά προφίλ ασθενών που έχουν κατάθλιψη και ασθενών που έχουν διπολική διαταραχή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία ομοιότητα, αλλά σε γενικές γραμμές, είπα και προηγουμένως, ότι η ομοιότητα αυτή υπάρχει σε όλες τις ψυχικές διαταραχές, με την έννοια ότι οι διαφορές είναι περισσότερο ποσοτικές και όχι τόσο ποιοτικές. Τι γίνεται στη διπολική διαταραχή? Κατά τη διάρκεια της νορμοθυμίας υπάρχουν σημαντικά ελλείμματα τόσο στις επιτελικές λειτουργίες όσο και στη λεκτική μνήμη και στη λειτουργικότητα. Μελέτες έχουν συγκρίνει ασθενείς με συναισθηματικές ψυχώσεις, σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και σχιζοφρένεια και επιβεβαίωσαν ότι τα ελλείμματα στη σχιζοφρένεια είναι μεγαλύτερα. Τώρα, φαίνεται ότι εάν συγκρίναμε ασθενείς με σχιζοφρένεια με περισσότερα αρνητικά συμπτώματα και οι οποίοι είχαν ξεκινήσει την ψύχωση σε μικρότερη ηλικία, τότε οι διαφορές αυτές ανάμεσα στη γνωστική επίδοση της σχιζοφρένεια και στις συναισθηματικές διαταραχές είναι ακόμα μεγαλύτερες. Δηλαδή, αυτό που κάνει τη διαφορά, τα μεγάλα ελλείμματα στην σχιζοφρένεια, είναι κυρίως, βλέπετε, η έναρξη της ψύχωσης σε μικρή ηλικία, ένας παράγοντας που καθορίζει αυτή τη διαφορά στη γνωστική επίδοση και πιθανώς και τα αρνητικά συμπτώματα. Μολονότι τα συμπτώματα δεν συνδέονται απόλυτα με την γνωστική επίδοση, υπάρχει διαφορά. Για παράδειγμα, η σύνδεση των αρνητικών συμπτωμάτων είναι μεγαλύτερη από τη σύνδεση των θετικών συμπτωμάτων με τις γνωστικές λειτουργίες. Όσο περισσότερα αρνητικά συμπτώματα έχεις, τόσο λίγο χειρότερες γνωστικές λειτουργίες, ενώ τα θετικά συμπτώματα δεν επηρεάζουν τόσο πολύ. Σε άλλους γνωστικούς τομείς, ας συγκρίνουμε την διπολική διαταραχή τώρα τύπου 1 με τη διπολική διαταραχή τύπου 2, βλέπουμε ότι στην τύπου 2 έχουμε μικρότερα ελλείμματα. Η διαφορά ήταν κυρίως στη λεκτική και στην οπτική μνήμη, αλλά και στην σημασιολογική ευχέρεια. Για τη συνολική όμως γνωστική λειτουργία, η διπολική διαταραχή τύπου 1 με την διπολική διαταραχή τύπου 2 δεν φάνηκε να διαφοροποιούνται. Ένα ερώτημα που προκύπτει από αυτά τα ευρήματα είναι το αν τα μανικά επεισόδια της διπολικής διαταραχής τύπου 1 είναι πιο νευροτοξικά στις περιοχές του έσω κροταφικού φλοιού που συνδέονται με την οπτική και τη λεκτική μνήμη. Τώρα, σε σχέση με την σύνδεση της διπολικής διαταραχής με τα κοινωνικά ελλείμματα, έχουν γίνει μελέτες, υπάρχει και μία πρόσφατη του 2021 που δείχνει ότι οι ασθενείς με διπολική διαταραχή παρουσιάζουν ελλείμματα στην κοινωνική γνωσία. Τώρα, όταν δούμε τον τομέα της αναγνώρισης των συναισθημάτων, είναι ένας από τους τομείς κοινωνικής γνωσίας που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το μέγεθος αποτελέσματος της διαφοράς ανάμεσα σε ασθενείς με διπολική διαταραχή και στο γενικό πληθυσμό είναι μεγάλο. Δηλαδή, οι ασθενείς με διπολική διαταραχή έχουν μία μεγαλύτερη δυσκολία στην αναγνώριση των συναισθημάτων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, μία μέτρια ως μεγάλη δυσκολία στη θεωρία του νου, δηλαδή το να μπορείς να καταλαβαίνεις πώς σκέφτεται κάποιος άλλος άνθρωπος και ότι κάποιος άλλος είναι διαφορετικός από εσένα. Επομένως, μπορεί να έχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και το να μπορείς να μπεις στον τρόπο σκέψης του. Εκεί, λοιπόν, φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει μία δυσκολία στη διπολική διαταραχή. Τέλος, και στην
στην κριτική ικανότητα, κοινωνική κριτική ικανότητα, αλλά και στη λήψη απόφασης. Και εδώ υπάρχουν ελλείμματα στη διπολική διαταραχή σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, όμως τα ελλείμματα αυτά είναι μικρότερα συγκριτικά με τα ελλείμματα που αφορούν στην αναγνώριση συναισθημάτων και στη θεωρία του νου. Σχετικά με τη χρονική πορεία των γνωστικών ελλειμμάτων στις ψυχικές διαταραχές, φαίνεται γενικά ότι υπάρχει μία σταθερή πορεία από ένα σημείο και πέρα στη σχιζοφρένεια, δηλαδή η μεγαλύτερη έκπτωση γίνεται στα πρώτα 5 χρόνια της νόσου, μετά σταθεροποιούνται τα ελλείμματα στις γνωστικές λειτουργίες. Βλέπετε εδώ αυτήν εδώ τη γραμμή που αφορά στη σχιζοφρένεια. Αντίθετα, στη διπολική διαταραχή, μάλλον τα ελλείμματα έχουν να κάνουν με τα επεισόδια, που και αυτός τώρα είναι ένας τομέας όπου γίνεται μεγάλη έρευνα. Στους υγιείς βλέπετε ότι αναπτύσσεται η γνωστική λειτουργία και παραμένει στη συνέχεια σταθερή, εκτός από την μεγάλη ηλικία που τότε έχουμε έκπτωση. Μία πρόσφατη μελέτη, περσινή, δείχνει ότι συγκρίθηκε η πορεία της γνωστικής λειτουργίας σε ασθενών με διπολική διαταραχή και υγιών και μιας ομάδας ελέγχου σε ένα μεσοδιάστημα 5 ετών. Και φάνηκε ότι δεν βρέθηκε διαφορά στη χρονική πορεία της γνωστικής δυσλειτουργίας μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια, ανάμεσα στους υγιείς και στους ασθενείς με διπολική διαταραχή. Δηλαδή, δεν επιδεινώνεται, με λίγα λόγια, αυτό δείχνει πρόσφατη μελέτη, η γνωστική λειτουργία στη διπολική διαταραχή μέσα σε ένα διάστημα 5 ετών. Βεβαίως, μπορεί κανείς, χρειάζεται να δει τι γίνεται πολύ αργότερα και γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία σχέση, δυστυχώς, μία αυξημένη μάλλον πιθανότητα να ασθενείς με διπολική διαταραχή να εμφανίσουν άνοια. Αυξημένη πιθανότητα όμως, όχι ότι θα εμφανίσουν φυσικά. Πάμε στο βασικό ερώτημα, στο αν διαφέρουν τα προγράμματα γνωστικής αποκατάστασης με ηλεκτρονικό υπολογιστή από εκείνα τα οποία χρησιμοποιούν χαρτί και μολύβι ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Τα περισσότερα δεδομένα σχετικά με τη γνωστική αποκατάσταση αφορούν στη σχιζοφρένεια. Εκεί έχουμε πολλές μελέτες, εκεί έχουμε πολλές μεταναλύσεις. Η πιο πρόσφατη μεταανάλυση, από όσο γνωρίζει, είναι η μεταανάλυση του Β' και συνεργατών από την Ιταλία του 2022, η οποία επιβεβαίωσε τα ευρήματα και των υπόλοιπων μεταναλύσεων της μεταανάλυσης της Still-Wikes του 2011, για παράδειγμα, τα οποία δείχνουν ότι υπάρχουν ελλείμματα στην σχιζοφρένεια, σημαντικά ελλείμματα στη γνωστική λειτουργία και η γνωστική επανόρθωση μπορεί να βελτιώσει αυτά τα ελλείμματα. Και επίσης μπορεί να έχει παράπλευρα ωφέλη και στα συμπτώματα. Και μπορεί η γνωστική επανόρθωση στη σχιζοφρένεια να βελτιώσει και τη λειτουργικότητα. Αν χρησιμοποιηθεί τώρα ηλεκτρονικός υπολογιστής, αντί να κάνουμε ασκήσεις με χαρτί και μολύβι, η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. Οι μεταναλύσεις λοιπόν δείχνουν ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επομένως, και στις δύο περιπτώσεις, η γνωστική επανόρθωση στη σχιζοφρένεια είναι αποτελεσματική στη γνωστική λειτουργία, είναι αποτελεσματική στη λειτουργικότητα. Το να συμμετέχει ο θεραπευτής ενεργά, αυτό βοηθάει στο αποτέλεσμα. Επίσης, το να χρησιμοποιούνται στρατηγικές επίλυσης των ασκήσεων και αυτό βοηθάει. Για παράδειγμα, κάποιος δυσκολεύεται να θυμηθεί μια στρατηγική, να σημειώσει. Κάποιος δυσκολεύεται να διαβάσει ένα κείμενο. Μια στρατηγική είναι να πάει παράγραφο-παράγραφο. Η χρήση αυτών των στρατηγικών ευνοούν το πέρασμα ανάμεσα στα γνωστικά ωφέλη και στην καθημερινή λειτουργικότητα. Και η ενσωμάτωση στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, δηλαδή ένα πρόγραμμα γνωστικής επανόρθωσης να μην περιορίζεται σε αυτό, αλλά να εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, και αυτό βοηθάει στο πέρασμα των γνωστικών ωφελιών στα λειτουργικά ωφέλη. Το αν
χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, αυτό δεν έχει ιδιαίτερο, δεν κάνει διαφορά. Ποια είναι τα κέρδη της χρήσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή? Ο ηλεκτρονικός, πάνω στη γνωστική επανόρθωση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αυτό που μπορεί να κάνει είναι ότι μπορεί να ελέγξει, να ελέγξει τη δυσκολία των ασκήσεων πολύ πιο εύκολα από αυτό που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εκπαιδευτής με τη βοήθεια ασκήσεων σε χαρτί και μολύβι. Επίσης, μπορεί να μαζέψει πολύ γρήγορα πάρα πολλά δεδομένα σε σχέση με την πορεία της γνωστικής αναδόμησης, της εκπαίδευσης της γνωστικής λειτουργίας, που με τη σειρά τους μπορεί να εξατομικεύσουν την εκπαίδευση και μπορεί να την τροποποιήσουν στην πορεία, ώστε να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα. Σε μία μετανάλυση του 2018 εξετάστηκε το αποτέλεσμα των προγραμμάτων της γνωστικής επανόρθωσης επί της γνωστικής λειτουργίας στη σχιζοφρένεια και βρέθηκε ότι οι ασθενείς που λάμβαναν γνωστική επανόρθωση, έμπαιναν σε αυτά τα προγράμματα, βελτίωναν τις γνωστικές τους λειτουργίες. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αυτή μετανάλυση δεν βρήκε σημαντικές επιδράσεις στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην κοινωνική γνωσία. Αυτή όμως είναι μία μετανάλυση και είδαμε ότι οι δύο μεταναλύσεις που έδειξα προηγουμένως, που εξέτασαν το αν ο ηλεκτρονικός υπολογιστή, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή διαφέρει ως προς το αποτέλεσμα, επιβεβαίωσαν ότι έχουμε θετικές επιδράσεις στην λειτουργικότητα. Τώρα, στη διπολική διαταραχή, και εδώ, υπάρχουν μελέτες, όμως οι μελέτες εφαρμογής γνωστικής επανόρθωσης στη διπολική διαταραχή είναι πολύ λιγότερες. Μόλις δημοσιεύθηκε μια καινούργια μετανάλυση του 2023 από 10 μελέτες, από τις οποίες οι 6 χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η μετανάλυση αυτή έδειξε ότι στην διπολική διαταραχή η γνωστική επανόρθωση οδηγεί σε μικρές, αλλά σημαντικές επιδράσεις στη μνήμη εργασίας, στον νοητικό σχεδιασμό και στη λεκτική μάθηση. Τι είναι ο νοητικός σχεδιασμός? Να πω ένα παράδειγμα. Θέλω, βγαίνοντας από εδώ, να πάω στο Σύνταγμα. Τι πρέπει να κάνω γι' αυτό? Πρέπει να βγω, να πάω στη στάση του μέτρο. Αν δεν έχω, να πάρω εισιτήριο. Αυτό, κάνω ένα σχέδιο μέσα στο μυαλό μου. Αυτό είναι ο νοητικός σχεδιασμός. Η εφαρμογή της γνωστικής επανόρθωσης στη διπολική διαταραχή οδηγεί σε βελτίωση σε δοκιμασίες νοητικού σχεδιασμού, σε δοκιμασίες μνήμης εργασίας, αλλά και λεκτικής μάθησης. Όμως, δυστυχώς, αυτή η μετανάλυση δείχνει ότι η γνωστική επανόρθωση στην διπολική διαταραχή και οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό υπολογιστή, γιατί εξάλλου είναι και νεότερες μελέτες, ενώ οδηγεί σε βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, δεν φαίνεται να οδηγεί σε βελτιώσεις στο λειτουργικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε όμως εδώ ότι στη διπολική διαταραχή έχουμε και καλύτερη λειτουργικότητα. Οπότε αυτό μπορεί να είναι, να είναι το φαινόμενο του ταβανιού, ότι είσαι αρκετά ψηλά, επομένως δεν περιμένεις ότι θα έχεις πολύ μεγαλύτερη βελτίωση στη λειτουργικότητα. Άρα, τα δεδομένα στη διπολική διαταραχή, σε αντίθεση με τα δεδομένα στη σχιζοφρένεια, δεν υποστηρίζουν τη συμπερίληψη της γνωστικής επανόρθωσης στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση διπολικής διαταραχής. Να πούμε εδώ ότι στην περίπτωση σχιζοφρένειας, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας συστήνουν τη γνωστική επανόρθωση σαν συμπληρωματική θεραπεία στη σχιζοφρένεια. Σε μία μελέτη του 2022 συγκρίθηκε στη διπολική διαταραχή το αποτέλεσμα της γνωστικής επανόρθωσης με το αποτέλεσμα του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού και των φαρμάκων και από τη σύγκριση αυτή φάνηκε ότι η γνωστική επανόρθωση έχει τα πιο συνεπή ωφέλη στη γνωστική λειτουργία. Εξάλλου, μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα φάρμακο εγκεκριμένο για τα γνωστικά ελλείμματα στη σχιζοφρένεια ή στη διπολική διαταραχή ή σε οποιαδήποτε άλλη ψυχική διαταραχή. Η πιο τεκμηριωμένη μέχρι στιγμής παρέμβαση αντιμετώπισης των γνωστικών δυσκολιών
στις ψυχικές διαταραχές είναι η γνωστική επανόρθωση. Σε άλλες έτσι μελέτες φάνηκαν, επιβεβαιώθηκε αυτό που έδειξα προηγουμένως από την πρόσφατη μετανάλυση στη διπολική διαταραχή και φάνηκε ότι υπάρχουν ωφέλη στην γνωστική λειτουργία μετά από τη χρήση γνωστικής ενδυνάμωσης και κυρίως μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή πάνω στις γνωστικές λειτουργίες. Έχουμε θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει και μία μελέτη, μάλλον υπάρχουν δύο μελέτες που δείχνουν ότι όταν έχουμε καθοδήγηση των θεραπευτών, όταν εμπλέκεται ενεργά ο θεραπευτής και η γνωστική επανόρθωση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη επαγγελματικών ή κοινωνικών δεξιοτήτων, τότε έχουμε ωφέλη και ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα στη λειτουργικότητα. Αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνει το έβριμα στη σχιζοφρένεια. Ότι δηλαδή δεν χρησιμοποιούμε μόνο πρόγραμμα γνωστικής επανόρθωσης, αλλά το συνδυάζουμε με τον ενεργό ρόλο των θεραπευτών και άλλα προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Αυτή είναι μία μελέτη από το πρόγραμμα Σέρκουιτς. Είχα εκπαιδευτεί σε αυτό το πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King's College, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το ίδιο πρόγραμμα χρησιμοποιείται στη σχιζοφρένεια, δοκιμάστηκε και στην διπολική διαταραχή και στο πρόγραμμα αυτό φάνηκε ότι υπάρχει βελτίωση σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, τόσο στη συνολική νοημοσύνη, όσο και στην μνήμη εργασίας, στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα, αλλά και στην επίτευξη στόχων. Οι στόχοι αυτοί τίθενται από τα άτομα, από τους εκπαιδευόμενους, αλλά και από τις θεραπευτικές τους ομάδες. Μάλιστα, αυτή εδώ η μελέτη επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Γιατί, να μην ξεχνάμε, ότι η θεραπεία γνωστικής επανόρθωσης είναι μια ψυχολογική θεραπεία. Και όπως και όλες οι ψυχολογικές θεραπείες, δεν έχουμε μόνο ωφέλη, μπορεί να έχουμε και αποτελέσματα. Βέβαια, τα και αρνητικά αποτελέσματα. Βέβαια, οι παρενέργειες εξετάζονται περισσότερο στα φάρμακα. Δεν έχουν εξεταθιστεί τόσο πολύ στις ψυχολογικές θεραπείες, στις ψυχοθεραπείες ή στην θεραπεία γνωστικής ενδυνάμωσης. Είναι καιρός σιγά-σιγά αυτό να γίνει και όντως γίνεται. Στη συγκεκριμένη μελέτη, λοιπόν, δεν φάνηκε ότι το πρόγραμμα Σέρκουιτς, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα γνωστικής επανόρθωσης, όταν εφαρμόστηκε σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, δεν φάνηκε ότι οδήγησε σε σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Τώρα, σε αυτή την συγκεκριμένη μελέτη έγινε μία δευτερεύουσα ανάλυση, η οποία εξέτασε τους παράγοντες που οδηγούν στο καλύτερο αποτέλεσμα και φάνηκε ότι ο αριθμός των συνεδριών παίζει ρόλο, δηλαδή είναι σημαντικό κάποιος από τις 40 συνεδρίες, είναι περίπου ο αριθμός συνεδριών ενός προγράμματος γνωστικής αποκατάστασης. Από τις 40 συνεδρίες πρέπει κάποιος να έχει τελειώσει τουλάχιστον τις 20 συνεδρίες και αυτό έπαιξε ρόλο στο αποτέλεσμα. Η ομάδα που υπευλήθη σε γνωστική επανόρθωση έδειξε βελτίωση στη συνολική γνωστική λειτουργία, στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και στην επίτευξη στόχων. Κυρίως το όφελος το είχαν αυτοί που έκαναν περισσότερες συνεδρίες κατά μέσο όρο. Τώρα βέβαια και η επαφή με το θεραπευτή, όπως είπα προηγουμένως, επιβεβαιώθηκε ότι έχει σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά και η χρήση στρατηγικών. Έχουν χρησιμοποιηθεί και καινούργιες μέθοδοι, έτσι πιο εντυπωσιακές, με την βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας. Μία τέτοια μέθοδος διερευνήθηκε από μία πρόσφατη μελέτη. 39 συμμετέχοντες ακολούθησαν ένα πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης και είχαν σε αυτό το πρόγραμμα βοηθηθεί από συσκευή που
δημιουργεί μια οικογενική πραγματικότητα και φάνηκε ότι οι ασθενείς αυτοί με διπολική διαταραχή βελτίωσαν την μνήμη, την προσοχή, τη λεκτική ευχέρεια, την εκτελεστική λειτουργία, καθώς επίσης και συμπτώματα. Είχαμε δηλαδή και παράπλευρο όφελος στα συμπτώματα, στη συναισθηματική επίγνωση και στους, ακόμα και στους βιολογικούς ρυθμούς. Αυτή εδώ είναι η συσκευή. Βυθίστηκαν λοιπόν οι ασθενείς με διπολική διαταραχή σε εικονικά σενάρια και συνέχεια απάντησαν σε ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα εφαρμογής της γνωστικής αποκατάστασης με τη βοήθεια υπολογιστών και της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας. Τώρα, στην μείζωνα κατάθλιψη φαίνεται ότι δεν είναι τόσο θετικά τα αποτελέσματα της γνωστικής επανόρθωσης. Χρειάζονται βέβαια ακόμα πολύ περισσότερες μελέτες. Είπα προηγουμένως, οι περισσότερες μελέτες είναι στην διπολική διαταραχή, στην σχιζοφρένεια, ακολουθούν οι μελέτες διπολικής διαταραχής και τώρα τελευταία εφαρμόζεται η γνωστική επανόρθωση στην κατάθλιψη. Τι γίνεται σε άλλες ψυχικές διαταραχές? Ακόμα λιγότερες μελέτες. Στην διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας υπάρχουν κάποια θετικά αποτελέσματα που δείχνουν βελτίωση. Στην όσο του ΡΕΤ επίσης υπάρχει βελτίωση σε γνωστικές λειτουργίες, αλλά έχει φανεί ότι έχουμε και παράπλευρα ωφέλη στη μείωση παρορμητικότητας και το DIC. Η γνωστική επανόρθωση έχει χρησιμοποιηθεί στην ευρωγενή ανορεξία. Μία πρόσφατη όμως μεταανάλυση δεν έχει δείξει θετικά αποτελέσματα. Και τέλος, υπάρχουν ευρήματα από την εφαρμογή της γνωστικής επανόρθωσης στην κατάχρηση ουσιών. Εδώ έχουμε βελτίωση των γνωστικών λειτουργιών και μείωση της παρορμητικότητας και της εκπτωτικής επίδρασης της καθυστέρησης. Αυτό είναι το delay discounting. Δηλαδή, η εκπτωτική επίδραση κάτι που σημαίνει, με λίγα λόγια, το ότι δεν μπορούν, ότι κάτι που καθυστερεί έχει μικρότερη αξία. Αυτό που λέμε κάλλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Κάτι το οποίο, σε αυτό έχουν ελλείμματα οι ασθενείς με χρήση ουσιών. Φαίνεται λοιπόν ότι η γνωστική αποκατάσταση βοηθάει σε αυτό, στη μείωση της εκπτωτικής επίδρασης της καθυστέρησης. Να κλείσω με το πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης, το οποίο εφαρμόζουμε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, στη μονάδα μας που βρίσκεται στο Γκάζι, ένα πρόγραμμα 40 συνεδριών που εκπαιδεύει ασθενείς με ψυχικές διαταραχές οι οποίοι έχουν γνωστικά ελλείμματα, αλλά και ασθενείς με άλλες διαταραχές που επίσης έχουν γνωστικά ελλείμματα, όπως είναι νευρολογικές διαταραχές ή άνοια. Από τις 40 αυτές τις συνεδρίες που έχουμε, οι 35 πρώτες αφορούν στην ενδυνάμωση των γνωστικών λειτουργιών με εξάσκηση και με τη χρήση στρατηγικών. Έχουμε 5 συνεδρίες που εκπαιδεύουν στην κοινωνική γνωσία, στα συναισθήματα και στην αυτογνωσία. Οι συνεδρίες γίνονται 2-3 φορές την εβδομάδα και διαρκούν περίπου 45 λεπτά με μία ώρα και ένα πρόγραμμα κρατάει περίπου 4 μήνες βέβαια. Το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή είναι σε χαρτί και μολύβι. Δυστυχώς δεν έχουμε τη χρηματοδότηση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ένα πρόγραμμα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συμπερασματικά, στις ψυχικές διαταραχές υπάρχει έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών. Η έκπτωση αυτή διαφέρει ποσοτικά και όχι ποιοτικά από την αντίστοιχη έκπτωση στη σχιζοφρένεια. Αυτό συμβαίνει και στην διπολική διαταραχή. Έχουμε στους ίδιους τομείς ελλείμματα, αλλά είναι μικρότερα τα ελλείμματα στην διπολική διαταραχή. Στη σχιζοφρένεια πιθανώς υπάρχει επιδείνωση γνωστικών ελλειμμάτων με την παράδοση του χρόνου στα πρώτα χρόνια της νόσου. Στη συνέχεια όμως σταθεροποιείται, φαίνεται, η γνωστική λειτουργία. Δεν τεκμηριώνεται αυτή η επιδείνωση των γνωστικών ελλειμμάτων στη διπολική διαταραχή με την πάροδο του χρόνου. Η γνωστική επανόρθωση βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και τη λειτουργικότητα στην σχιζοφρένεια, στη διπολική διαταραχή. Στην κατάθλιψη υπάρχουν ευρήματα, αλλά η μετανάλυση, είδατε, δεν το επιβεβαιώνει η πρόσφατη μετανάλυση αυτό. Χρειάζονται σίγουρα περισσότερες μελέτες και δεν φαίνεται να διαφοροποιείται το αποτέλεσμα της γνωστικής επανόρθωσης όταν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τώρα, σε σχέση με τις προοπτικές, εγώ αυτό το οποίο σκέφτομαι, βεβαίως,
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει από μεγάλα κέντρα. Ας πούμε, στην Ολλανδία που υπάρχουν τα καταπληκτικά αυτά κέντρα, τα επιστημονικά κέντρα, ή στην Αμερική ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την χρηματοδότηση θα μπορούσε να οργανωθεί ένα πρόγραμμα γνωστικής επανόρθωσης, στο οποίο θα αξιοποιείται και η μηχανική μάθηση. Δηλαδή, ο ρόλος του θεραπευτή θα ενδυναμώνεται με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στον τομέα της γνωστικής επανόρθωσης, στη διπολική διαταραχή, αλλά και στις άλλες ψυχικές διαταραχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.